Καλησπέρα, εδώ είμαστε. 5η 18 Ιουλίου. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπρο 107,4. Αγάπη, τι γίνεται? Όλα καλά? Καθώς τριγωνεύει και ένα story, γιατί ασχολούμαστε και με τα social media. Πεσμένη σε βλέπω λίγο. Νιστάζω. Γιατί? Νιστάζω. Δεν ξέρω. Δεν κοιμήθηκες το βράδυ? Δεν κοιμήθηκα καλά. Τι να γίνει. Επαγγελματίες, Στέργιο. Επαγγελματίες. Ο ύπνος της σχέση έχει με τον επαγγελματισμό. Είμαστε εδώ, θα μπορούσα να μην έρθω. Α. Θα μπορούσα να μου έχει τύχει ένα πρόοπτο. Μάλιστα. Να κάνει ενημέρωση κάτι στο σπίτι μου και να μην μπορώ να φύγω, ξέρω εγώ. Κάτι. Δεν θα μπορούσα. Θα μπορούσες. Δεν το έκανα όμως. Επαγγελματίας να τα ακούτε αυτά. Λοιπόν, η μέρα αναχώρησε σήμερα για την ομάδα και πάλι στην Ολλανδία. Θα μπει ξανά στο αεροπλάνο η ομάδα. Σταύρος Κόλκας είναι στη διαδικασία αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεων, να το πω, σε ένα γνωστό κατάστημα και θα φύγει πιο αργά. Εντάξει, φροντίζει για την καλή επικοινωνία που θα έχει με εμάς. Σε ήρεμους τόνους πάντα, από ό,τι κατάλαβα από το πρωινό μήνυμα. Τίποτα, Σταύρος είναι η χαρά του, υπα... του... του υπαλλήλου. Ναι. Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει καλύτερος πελάτης στο Σταύρο. Όχι ρε, πλάκα κάνει. Ήρεμος σε αυτό, πιθύνιος. Δεν έχει εκρήξεις. Όχι, τι κατανοεί τώρα τα προβλήματα, αν προκύψουν στην πορεία, όλα αυτά. Καλά τρελώσε. Λοιπόν, θα αναχωρήσει η ομάδα. Η για ομάδα το δεύτερο έφυγε, και τελευταίο στάδιο. Φτάνει κιόλας. Η ομάδα ναι. Ο Σταύρος θα φύγει λίγο αργότερα. Είναι διαφορετικό ταξίδι για το Σταύρο το σημερινό. Άλλο και αυτό. Τι, ξέρουμε τι δρομολόγιο έχει? Ή τον ρωτάω. Τι δρομολόγιο? Πάει και αυτό στην Ντίσσελντορφ και τέτοια ή είναι άλλο? Γνωστά, φαντάζομαι, ναι. Το ίδιο, τουλάχιστον δεν πάνε... νομίζω να υπάρχει άλλο δρομολόγιο. Δεν υπάρχει. 50 χρόνια το ίδιο είναι. Ντίσσελντορφ και από εκεί ο δικός στην Ολλανδία. Είτε στο Άρνεμ, είτε στο Χόρστ, είτε στα διάφορα χωριά που έχουμε γνωρίσει. Ξενέρωτα, ρε φίλε. Έχετε μάθει το αεροδρόμιο του Ντίσσελντορφ απ' έξω και αγκατά. Κάνει κάτι διαφορετικό. Μας ξέρουν όλοι, ρε. Μας χαιρετάνε. Καλά, εδώ έχει γίνει. Υπάλληλοι του αεροδρομίου. Έχει υπάρξει μήνυμα υποδοχή στη Σουηδία. Δεν θα υπάρξει. Μας ξέρουν όλοι. Μας ξέρουν όλοι. Στη Γερμανία. Ειδικά στο Ντίσσελντορφ. Λοιπόν, είχαμε χθες τα παιχνίδια του Champions League. Παραλίγο, ρε Στέργιο. Μας τα χάλασε, όχι λίγο, μας τα χάλασε αρκετά η Μπάτε. Για 7 λεπτά. Πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 7 λεπτά. Ναι. Και έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ανίσχυρους του τρίτου προκριματικού γύρου. Θα αναφερθούμε συνέχεια με λεπτομέρειες πώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρεθεί στους ισχυρούς, αλλά αυτό που προέχει είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει τον επόμενο γύρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί βλέπω γίνεται πολύ κουβέντα για ισχυρούς, αδύναμους στο play-off κτλ. Στη ζωή πρέπει να βλέπεις ένα-ένα τα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει στον επόμενο γύρο. Οπότε τη Δευτέρα θα μπορούμε να πούμε περισσότερο. Η Celtic είναι ένας πιθανός αντίπαλος. Η Κοπενχάγη, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Μπάτε Μπόρισοφ και ο Αποέλ. Ναι. Να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις. Ο Άγιαξ, ξέχασα να τον αναφέρω, είναι ήδη στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η Celtic θα αγωνιστεί με την Νόμπε από την Εστονία. Νομίζω δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, φαντάζομαι. Η Κοπενχάγη με την ομάδα από την Ουαλία, The New Saints, οι νέοι Άγιοι δηλαδή. Αλλάξανε φημή, πιστεύεις αυτή? Δεν ξέρω, πάντως είναι η ομάδα που μας πληρώνει στο στοίχημα αυτή, η New Saints, οπότε τη στηρίζω. Δεν ξέρω τι είναι. Ψάξτε το λίγο αν ήταν The Saints. Γιατί μου αρέσει να γίνω σε διαμαθία, τι είναι η New Saints. Και αλλάξαν αφημί και είναι The New Saints. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο οι Ουαλοί μπορούν να προβληματίσουν τους Δανούς της Κοπενχάγης. Και εδώ νομίζω δύσκολα. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα παίξει με την Σαμπουρτάλο τη Φιλίδας από τη Γεωργία. Φαβορεί η Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Μπάτε Μπόρισοφ θα αγωνιστεί με τη Ρόζεμπουργκ. Νομίζω το πιο αμφίροπο ζευγάρι από αυτά που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Και ο Αποέλ θα αγωνιστεί με την Φουτμπαλίσκι Κλουμπ Σουτζένσκα. Ξακουστεί. Από την, την... ποια χώρα είναι αυτή? Κάτσε να δεις. Καμιά Λευκορωσία, τίποτα. Από το Μοντενέγκρο. Παραλίγο. Ναι. Νομίζω και ο Αποέλ θα περάσει. Αυτά είναι τα πέντε ζευγάρια συν τον Άγιαξ που ενδιαφέρουν τον, τον,
το δικέφαλο. Περισσότερα την Δευτέρα. Πάντως για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς το play-off θα πρέπει να κληρωθεί είτε με τον Άγιαξ, είτε με τη Celtic, είτε με την Κοπενχάγη, είτε με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εννοείται ότι θα πρέπει να περάσουν αυτές οι ομάδες. Το ίδιο ισχύει και αν κάποιες από αυτές βρεθεί εκτός και βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ ο αντίπαλός τους, που έλεγα νωρίτερα. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει έναν από τους τέσσερις πρώτους δυνατούς, τότε θα είναι στους ισχυρούς των play-off. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με μια πρώτη ανάγνωση. Ξεκάθαρα, καλό θα είναι να μην έρθει στον δρόμο του ΠΑΟΚ ο Άγιαξ. Αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι να έρθει η ομάδα που δεν είναι στην ιδανικότερη κατάσταση, αν αυτές οι πέντε υπόλοιπες προκριθούν στον επόμενο γύρο. Δεν θα πω εγώ ποια είναι πιο ισχυρή, ποια είναι πιο αδύναμη. Νομίζω ότι με όποια ομάδα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ πλην του Άγιαξ, μπορεί κάλλιστα και να προκριθεί και να αποκλειστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να πάρει κανείς αψήφιστα ούτε τη Σέλτικ, ούτε την Κοπενχάγη, ούτε την Δυναμό Ζάγκρεπ, ούτε την Πάντε Μπόρισοφ, ούτε φυσικά τον Αποέλ. Ο οποίος από όλοι έχει παίξει και. Πόσες φορές έχει παίξει στους ομίλους? Τέσσερις νομίζω. Ναι, έχει ένα καλό όνομα, εντάξει. Να δούμε τι θα μας φέρει η κλήρωση της Δευτέρας. Αλλά ξαναλέω, ουσιαστικά το σημαντικότερο είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει τα play-off. Ναι. Και μετά, αν είναι στους χειρούς ή στους αδύναμους, θα το δούμε. Βγήκαν πολλές και καλές ατάκες από τη χθεσινή παρουσία στο Αμπέλ Φερέιρα στο Μακεδονία Παλάς. Ακούσαμε για πρώτη φορά και τον Μάριο Μπράνκο, έστω και για λίγο, γιατί δεν έγιναν πολλές ερωτήσεις, δεν υπήρξε δυνατότητα. Αλλά έστω και για λίγο τον ακούσαμε να μιλάει. Τώρα που λες Μάριο Μπράνκο, υπάρχει δημοσίευμα στην Πορτογαλία, ναι, που αναφέρει ότι η Γκυμαράες θέλει τον Μάριο Μπράνκο για τεχνικό διευθυντή, εφόσον όμως γίνει πρόεδρος της Γκυμαράες. Ναι, αυτό είναι λίγο ξύμορο βέβαια. Ο Ντανιέλ Ροντρίγκες. Ναι. Δηλαδή, συνηθίζεται σε ομάδες, ειδικά της Ισπανίας, υπάρχουν εκλογές. Δεν ξέρω όλους τους υποψήφιους, αγάπη. Δεν το ψάξα και δεν με ενδιαφέρει για την Γκυμαράες. Ένας υποψήφιος είναι ο Ντανιέλ Ροντρίγκες, ο οποίος ως άλλος Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε ότι αν βγει πρόεδρος θα φέρει τον Μάριο Μπράγκο. Ναι, βέβαια, εντάξει, είπε και αυτός ότι ο Μπράγκο αυτή τη στιγμή είναι στον ΠΑΟΚ, προετοιμάζεται για τη Champions League και πρέπει να σεβόμαστε όλοι τους επαγγελματίες και τη σταθερότητα των συμβάσεων. Ουσιαστικά ναι, λέει ότι είναι. Ότι ο Μπράνκο δεσμεύεται εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ και έχει έργο μπροστά του. Αλλά από χθες το απόγευμα και σήμερα ξανά οι Πορτογάλοι δίνουν συνέχεια και λένε ότι αν βγει το Σάββατο που είναι οι εκλογές, το Σάββατο, ναι, στις 20 του μήνα, Σάββατο που είναι οι εκλογές, αν βγει ο Ντανιέλ Ροντρίγκες, τότε δεν αποκλείεται ο Μάριο Μπράνκο να επιστρέψει στην Πορτογαλία και την Κιμάρα. Κοίταξε, εάν ο ΠΑΟΚ θέλει τον Μάριο Μπράνκο, ο Μάριο Μπράνκο θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Καλά, εφόσον βγει, όπως τον είπαμε, ο Ροντρίγκες. Εντάξει, δεν νομίζω, φαντάζομαι, η λογική λέει αυτό, ότι θα αφήσει ο Μάριο Μπράγκο τον ΠΑΟ και το Champions League να πάει στην Κιμαράες. Δεν νομίζω ότι το έχει λείψει τόσο η Πορτογαλία, άλλωστε όταν θέλει και όποτε θέλει μπορεί να πετάγεται μια βόλτα. Κοίτα, είναι κάτι που βγαίνει από εκεί. Εγώ και έτσι όπως τον βλέπω τον Μάριο Μπράγκο και έτσι όπως καταλαβαίνω την κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ενδεχόμενο να φύγει από τον ΠΑΟ και να πάει στην Κιμαράες. Πασά στα Γιάννα. Εδώ έχει έργο μπροστά του. Έχει το Champions League, έχει διάφορα πράγματα ανοιχτά, διάφορα μέτωπα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Έχει ένα καλό όνομα στην Πορτογαλία. Λογικό είναι να ακούγεται. Βέβαια, είναι λίγο περίεργο το ότι ένας υποψήφιος υπόσχετος ουσιαστικά. Μπορεί να είναι φίλος του, ο Μάριο Μπράνκο. Ο Ροντρίγκες, πώς λέγεται. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό, από πώς έχει ξεκινήσει και γιατί. Πάντως. Προφανώς το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Δύσκολο το βλέπω και εγώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και να γίνει μάλλον κάτι τέτοιο. Αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Καλά, με τα όσα έχουμε δει. Επαγγελματίες. Είναι και αυτό που είπε ο Μάριο Μπράνκο. Όπως και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος να αλλάξει ουσιαστικά όλο το πλάνο στην τεχνική ηγεσία δύο μέρες πριν την προετοιμασία. Έτσι και όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και για τους παίκτες, το ίδιο ισχύει και για κάθε μέλος της ομάδας. Ναι. Πάντως, ξαναλέω αυτό που έλεγα πριν, ότι ξαναγυρνώντας, ότι προέκυψαν διάφορες ατάκες και διάφορες ενδιαφέροντες κουβέντες από τη χθεσινή παρουσίαση. Νομίζω όλοι πήραν μια γεύση από τη φιλοσοφία του Αμπέλ Φερέιρα. Έδωσε και αυτός κάποιες απαντήσεις σε θέματα που τα συζητούσαμε, αλλά
χωρίς ουσιαστικά να ξέρουμε τι σκέφτεται ο ίδιος. Μίλησε ακόμα για το σύστημα, για αυτή την περιβόητη κουβέντα που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα. Για το 4-4-2 και το αν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ και αν έχει τα στοιχεία εδώ και αν μπορεί να το αλλάξει και όλα αυτά. Ο ίδιος ουσιαστικά είπε ότι ανάλογα με τους παίκτες μου προσαρμόζομαι και παίζω. Χωρίς φυσικά να αρνηθεί ότι είχε συνηθίσει να παίζει το 4-4-2. Μίλησε για τους νεαρούς. Έδωσε το στίγμα του για όλα αυτά τα παιδιά από την δεύτερη ομάδα που ανεβαίνουν και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι ο Τσιγκάρας, ο Μιχαηλίδης και ο Γαϊτανίδης θα είναι κανονικά στην πρώτη ομάδα όλη τη σεζόν. Μίλησε γενικότερα για το κομμάτι των μεταγραφών. Εκεί επενεύει ο Μάριο Μπράνκο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όταν έγιναν 1-2 ερωτήσεις για τις μεταγραφές, ο Μάριο Μπράνκο πήρε μόνο το λόγο και ουσιαστικά είπε ότι εγώ είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω για αυτά. Και εγώ θα είμαι αυτός που θα κριθώ στο τέλος. Και αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει, εγώ θα είμαι αυτός που θα το πάρω πάνω μου. Οπότε θα πούμε όλα στην πορεία. Θα συζητήσουμε λίγο τι υπόθηκε χθες. Από τα μηνύματα που διάβασα και τον κόσμο που άκουσα, είναι η αλήθεια, πολλοί έμειναν ευχαριστημένοι γενικότερα από τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Αμπέλ Φερέιρα. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Ένας προπονητής που νομίζω ότι μέσα στη σεζόν θα αναλύει σε κάθε συνέντευξη τύπου πολλά πράγματα, δηλαδή οι απαντήσεις ήταν πολύ μεγάλες, πολύ επεξηγηματικές. Δεν απέφυγε να απαντήσει κάτι. Ευχάριστος σαν άνθρωπος. Επικοινωνιακός γενικά. Έτσι μου φάνηκε ο Πορτογάλος. Εσύ τι λες, Σέργιο? Εγώ περιμένω, αγάπη, την ενίσχυση του ρόστερ τώρα. Καλά, ρε, για το κομμάτι της παρουσίασης μιλάμε. Εντάξει, οκ, όλα καλά. Ωραία τα είπανε. Απλώς. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να υποθεί η πραγματικότητα 100% στη συνέντευξη τύπου για το γιατί ο ΠΑΟΚ αργεί στις μεταγραφές. Παίρνεις ένα στίγμα. Και δεν είναι δικαιολογία ότι άλλαξε προπονητής. Είναι ένα κομμάτι κι αυτό. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θέλει, για παράδειγμα, αριστερό μπακ, όχι κάτι το φοβερό, απλά να υπάρχει και να συνθέσει με τον Γιαννούλη ένα καλό δίδυμο μέχρι να πιστέψει ο Βιερίνια. Εάν υπολογίζει τον Βιερίνια για αριστερό μπακ, μπορεί να τον υπολογίζει για αριστερό εξτρέμ, λέω εγώ, ο Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει, αλλά να δεχτώ μια καθυστέρηση για μια ή δύο περιπτώσεις, αλλά οι καθυστερήσεις είναι αρκετές. Και επειδή ο ΠΑΟ ξέρει, τα πρώτα καμπανάκια για τον ΧΑΦ χτύπησαν το Δεκέμβριο με τον τραυματισμό του Βέρμπλουμ και το δεύτερο μεγάλο καμπανάκι χτύπησε την άνοιξη με τον τραυματισμό του Μαωρίσιο, το να έχουμε 18 Ιουλίου και ο ΠΑΟ να ψάχνει ακόμα χαφ και να ψάχνει και αριστερό μπακ και να ψάχνει και επιθετικό, γιατί δεν βγαίνει χρονιά με Ακπομ και Σβιντέρσκι, από τη στιγμή μάλιστα που ο Φερέιρα αρέσκεται του να παίζει με δύο επιθετικούς και εμένα να έπαιζε πάλι χρειάζεται ένας επιθετικός, θεωρώ εγώ. Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι για την κολυσιεργία ή την καθυστέρηση που παρατηρείται παραδοσιακά σχεδόν σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε, θα σχολιάσουμε και με τον Σταύρο μετά το διάλειμμα τι ακριβώς γίνεται στο μεταγραφικό κομμάτι και με την περίπτωση του Μπράνταριτς. Που προχωράει, είναι η αλήθεια, και γρήγορα κιόλας. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι καμιά φορά μέσα από την καθυστέρηση μπορεί να προκύψει κάτι καλό, γιατί όντως έχει δίκιο σε αρκετά ο Μάριο Μπράνκο για τις δυσκολίες που έχει μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό που θέλει. Να δούμε πώς θα τελειώσει η περίπτωση του Κροάτη και αν όντως είναι από τους παίκτες που μπορεί να έρθει και να μπει άμεσα στις επιλογές και στα πλάνα του Φερέιρα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν χρειαστεί χρόνο ο Μπράνταρτς ή οποιοδήποτε άλλος χαφ έρθει, ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί στον περσινό κορμό ως επιτοπλίστων, που για μένα κάθε άλλο παρά σοφό είναι, γιατί δεν υπάρχει ο Βέρμπουμ, δεν υπάρχει ο Βιερίνια, δεν υπάρχει ο Μαωρίσιο, δεν υπάρχει ο Κάνιας, δεν υπάρχει ο Σάχοφ και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα κεντρικά χαφ. Καλό είναι να αφήνουμε μία θέση καινή στο ρόσερ, γιατί το είπε και ο Φερέιρα και ο Μάριο Μπράνκο, ότι η μεταγραφική περίοδος τελειώνει 31 Αυγούστου. Αλλά όταν είσαι μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που θέλεις να μπεις στο Champions League, δεν τα έχεις καταφέρει 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για μια ελληνική ομάδα. Πρέπει να αφήσεις μία θέση για 31 Αυγούστου, όχι δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει ολοκληρώσει ήδη, να έχει ήδη ένα χαφ κεντρικό, να έχει ήδη αριστερό μπακ, να είναι ενισχυμένος εν ώψη των αγώνων
του Αυγούστου για τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά να προκύψει κάτι καλός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάντα στον ΠΑΟΚ η νοοτροπία από όλους, βλέποντας και κάνοντας. Να δούμε αν περάσουμε και αν περάσουμε θα ενισχυθούμε. Νομίζω κάποια στιγμή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να φύγει λίγο από όλο αυτό. Γιατί ξαναλέω, ο δρόμος για τους ομίλους του Champions League, ακόμα και αν τα καταφέρει φέτος ο ΠΑΟΚ, θα παραμείνει εξίσου δύσκολος και την επόμενη χρονιά. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που να παίζει στην Αγγλία, στη Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, να έχει μόνιμη θέση στους ομίλους και να είναι πιο άνετος στις μεταγραφικές του κινήσεις. Και επειδή μιλάμε για παιχνίδια που μία λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει ολόκληρη πρόκριση, καλό είναι λοιπόν να πας σε αυτή τη μάχη όσο γίνεται πιο έτοιμος. Γιατί ένα σουτ, μία απόκρουση, ένα λάθος, μία πάσα, ένα κόρνερ καθορίζει προκρίσεις. Και το πω μία ακόμα φορά ότι δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να ήταν συνέχεια άτυχος και με και τα δύο μαζί με τον Άγιαξ και με την Μπενφίκα και με τη Σάλκε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, εντάξει, αν έμπαινε το σουτ του Στόχ με τη Σάλκε μπορεί ο ΠΑΟΚ να περνούσε, αλλά δεν μπήκε. Δεν μπήκε το ένα, δεν μπήκε το άλλο. Ο κοινός παρονομασής είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μπει στους ομίλους. Μακάρι να τα καταφέρει φέτος. Έχει όλα τα εφόδια για να το κάνει. Έχει ένα μεγαλομέτωχο που αποδεδειγμένα δεν κρατάει τα ευρώ στη τσέπη του ούτε μία μέρα, σε αντίθεση με άλλους. Έχει ένα προπονητή που ξέρει το αντικείμενο. Έχει ένα κορμό από πέρυσι. Οκ, okay, μιλάμε για μια πανίσχυρη ομάδα. Για τα ελληνικά δεδομένα, για τα ευρωπαϊκά δεν θα το έλεγα ότι είναι πανίσχυρος ο κορμός του ΠΑΟΚ. Έχει κόσμο. Έχει πλέον και την εμπειρία, αλλά θα πρέπει λίγο να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ και τις λεπτομέρειες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα για να μπούμε μετά σε όλα τα θέματά μας. Μαζί μας είναι η αναδομό, η οποία βρίσκεται στον Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, η Στίχημαν, είναι φυσικά και σήμερα μαζί μας. Έχει γύρω πάλι σήμερα. Ναι, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Έχει πολύ, πολύ πράγμα στο Europa League, έχει και πολλά φιλικά όλο αυτό το διάστημα. Οπότε οι επιλογές παραμένουν πολλές. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή μπαίνετε και παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Και το Regency Casino, όπου προετοιμάζουν οι άνθρωποι του Regency τα επόμενα event. Ένα από αυτά είναι ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου, 22 Αυγούστου στο Alfredo's Garden, δίπλα ακριβώς στο Regency Casino, σε έναν απίστευτα ωραίο χώρο. Ενδείκνυται για καλοκαιρινά event. 22 λοιπόν Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός με την Κατερίνα Λιόλιου για προαγορά εισιτηρίων από 12 ευρώ στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 210-7-2-3-4-5-6 και 7. Ένα ακόμα event που νομίζω θα αποζημιώσει όσους επιλέξουν στις 22 Αυγούστου να είναι στο Alfredo's Garden. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε λογικά με τον Σταύρο. Εδώ μας επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Η νεότερη εξέλιξη που θα μας πει τι και πώς ο Σταύρος σε λίγο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον γνωστό Φάμπιο Κοεντράο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρίο Άβε και εξετάζεται για να αποτελέσει τον νέο αριστερό πιστοφύλακα του δικεφάλου μέχρι την επιστροφή του Αντελίνο Βιερίνη, που ξαναλέω δεν μπορεί κανείς να βάλει το χέρι στη φωτιά ότι ο Φερέρα υπολογίζει τον Βιερίνια για back. Κάτι μου λέει ότι θα τον υπολογίζει για extreme. Τώρα αριστερά-δεξιά δεν το γνωρίζω. Πάντως ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Φάμπιο Κοντράου. Εντάξει, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με απίστευτο βιογραφικό. Πέρσι έπαιζε στη Ρίο Άβε, 23 συμμετοχές και 5 ασίστ είχε. Ενώ πλέον είναι ελεύθερος. Οπότε ίσως αυτό να είναι βοηθητικό για τον ΠΑΟΚ. Έχει περάσει από Ρεάλ Σαραγώσα, Νασιονάλ, Μονακό, μία σεζόν. Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 44-50 με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. 67 μάτς με τη φανέλα της Ρίο Άβε, 96 με την Μπενφίκα, όπου εκεί ουσιαστικά έκανε το μεγάλο όνομα και το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, φεύγοντας από τους αετούς της Λισαβόνας και πηγαίνοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2011, με ποσό 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό έδωσε η Real Madrid στην Μπενφίκα για να αποκτήσει τον Φάμπιο Κοεντράου. 56 φορές
52 φορές, συγγνώμη, διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας και 5 γκολ. Στα 31 πλέον, για μένα είναι μια χαρά λύση. Κοίτα, αυτοί που είναι και ελεύθερος και δεν μιλάμε για αγορά, νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα. Γεννηθείς... Είχαμε πει και στην περίπτωση του Τζέφερσον ότι okay, είναι αριστερό μπακ και ο Τζέφερσον στα 31 ήταν. Δεν είναι μια θέση που σε καίει τόσο πολύ ηλικία και νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει και μια εξαίρεση, επειδή ξέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα δεν κοιτάει παίκτες over 30. Αλλά μιλάμε για μια πολύ αξιόπιστη λύση, παίκτης που πραγματικά έχει βιογραφικό. 31χρονος αγάπη στην Ελλάδα είναι σαν να είναι 25 για την Ελλάδα. Σε καλή κατάσταση, προέρχεται από καλή σεζόν. Μια πολύ πολύ αξιόπιστη λύση και νομίζω ότι είναι και μια περίπτωση που τη θέλει πολύ και ο Αμπέλ Φερέιρα, γιατί ταιριάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που θέλει ο Πορτογάλος. Είναι πάντως πολύ ψηλά στη λίστα, παίζει πολύ δυνατά και νομίζω περιμένουμε εξελίξεις και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπό συνθήκες παίζει και στα δεξιά της επίθεσης, είτε σε 4-4-2 στα δεξιά, στην ευθεία, είτε ακόμα και ως δεξιός εξτρέμ, ο Φάμπιο Κουαδράδο, εντάξει, τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα το έκανε ως αριστερός οπισθοφύλακας. Ξαναλέω, η προσωπική μου άποψη, ακούσουμε και το Σταύρο, είναι ότι είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής. Ακόμα και 32 να ήταν και 33, ο Κουαδράδο, μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό και αυτό το project με τους νέους παίκτες, αλλά εάν θέλεις να μπεις στο Champions League, στους ομίλους, πρέπει να έχεις και παίκτες με προσωπικότητα. Και επειδή δύο από αυτούς τους παίκτες, ο Βιερίνη και ο Μαουρίσιο, είναι εκτός. Είναι πάρα πολύ καλός και ο Ακπομ και ο Σβιντέρσκι και ο Λιμνιός και ο Ζαμπά και ο Πέλκας, αλλά θα πρέπει να έχεις και ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλες παραστάσεις στην καριέρα τους και έχουν αγωνιστεί και στο Champions League. Είναι αυτό που έλεγα προχθές, ότι όσοι περισσότερους παίκτες έχεις που έχουν αγωνιστεί στο Champions League, τόσο το καλύτερο είναι. Δηλαδή, όταν φτάσει η ώρα να παίξεις την πρόκρισή σου στους ομίλους, να μην σε πιάνει δέος και να μην τρέμουν τα πόδια σου. Δόξα τω Θεώ, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στο Champions League και με την Μπενφίκα και με τη Ρεάλ ο Φάμπιο Κουαδράδο. Και έχει παίξει και με τη Sporting άλλα 4 παιχνίδια στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 17-18. Σχεδόν σε όλα βασικός. Συνολικά σε Europa League και Champions League έχει παίξει 72 μάτς, 3 γκολ, 7 assist. Ο Φάμπιο Κουαδράδο. Αν είναι αυτός ο εκλεκτός, νομίζω ότι μόνο κερδισμένος θα βγει ο δικέφαλος από έναν τέτοιον ποδοσφαιριστή. Πόσο μάλλον όταν μιλάει την ίδια γλώσσα και με τον προπονητή και με τους βοηθούς του και με τον Αντελίνο Βιερίνια και γενικότερα δεν θα έχει ούτε κανένα θέμα να συνοηθεί και με τους Λάτιν. Με τον Βιερίνια όμως έχουν υπάρξει και συμπαίκτες στην Εθνική. Ναι, σίγουρα θα έχουν παίξει. Σίγουρα θα έχουν παίξει. Οπότε νομίζω ότι γνωρίζονται και καλά. Εντάξει, μιλάμε για μια top επιλογή, σίγουρα. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι όταν μιλάς για παίκτες με γεμάτο βιογραφικό και παραστάσεις, για τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις αναφέρεσαι. Και το γεγονός ότι είναι ελεύθερος, ίσως βοηθάει σε μεγάλο βαθμό και τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και το έτσι νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ναι. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 ένα πρώτο ρεπορτάζ με στοιχεία για τον παίκτη και θα ακολουθήσουν και άλλα και βίντεο. Νομίζω βέβαια ότι τα βίντεο είναι λίγο περιτά σε αυτή την περίπτωση γιατί όλοι λίγο πολύ έχουν εικόνα από τον παίκτη. Θα έχουμε και τον Σταύρο. Τον καλέσαμε τον Σταύρο. Θα τον καλέσουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει να μας πει και ο Σταύρος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με τον παίκτη να είναι πολύ πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ. Υπήρχε ενδιαφέρον σε κάποια φάση το προηγούμενο διάστημα και από την Τουρκία. Βέβαια, από την Τουρκία υπάρχει ενδιαφέρον για κάθε παίκτη της αγοράς. Και από την Βραζιλία, από ό,τι διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία. Νομίζω ότι το ενδεχόμενο της Βραζιλίας δεν το συγκινεί ιδιαίτερα τον Κουαδράδο. Αυτό βγαίνει. Από την Τουρκία και η Αντάλια Σπορ τον ήθελε και διάφορες ομάδες. Έχουν παίξει μαζί με τον Βιερίνια σε 11 παιχνίδια με την Εθνική Πορτογαλίας και έχουν συνυπάρξει στο χωτάρι περισσότερα από 500 λεπτά. Καλό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν τυχόν έρθει ο Φάμπιο Κουαδράδο, είναι πολύ σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί, όσο μεγάλο όνομα και αν είναι και όσο μεγάλη καριέρα να έχει, να βρει γνώριμα πρόσωπα.
Γνωρίζεται με τον Αμπέλ Φερέρα, γνωρίζεται με τους συνεργάτες του, γνωρίζεται με τον Ανταλίνο Βιερίνια. Γενικότερα, ξαναλέω και το κλείνουμε εδώ, βάζουμε μια τελεία να μας πει και ο Σταύρος σε ποιο σημείο βρίσκονται οι επαφές. Νομίζω ότι μόνο κερδισμένος έχει να βγει ο ΠΑΟΚ εφόσον ο Φάμπιο Κοντράο είναι στην κατάσταση που το ξέρουμε. Γιατί αν βγει έστω και ένας και πει ότι τον έβλεπα εγώ με τη Ρίο Άβε και είναι μια χαρά, θα είναι ψεύτης. Καλά, μπορεί να είναι κάποιος να ασχολείται. Γιατί, πού το ξέρεις. Ποιο, εντάξει. Λόγω στοιχήματος, λόγω. Δεν ξέρω. Δύσκολα. Δύσκολα. Και αν έχεις δει ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Εδώ μιλάμε τώρα να ξέρεις τον ποδοσφαιριστή τη φετινή χρονιά να τον έχεις δει και σε 7-8 παιχνίδια. Θα πρέπει να είσαι επαγγελματίας παίκτης του στοιχήματος. Και μόνο που έχει κάνει 23 συμμετοχές και 5 ασίστ, έχει μία κεμάτη σεζόν. Είχε ένα μικρό τραυματισμό περίπου στα τέλη του Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, έχασε 3 μάτς. Κατά τα άλλα, έχει λείψει για λόγω καρτών στο τέλος της σεζόν από ό,τι βλέπω. Και γενικότερα είχε τα περισσότερα 90 λεπτά, 79 λεπτά, 86 λεπτά, 84 λεπτά. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια του ήταν γεμάτα. Μια χαρά είναι. Ναι, έχει παίξει γενικότερα, δηλαδή είναι όλα γεμάτα. Είχε ένα τραυματισμό εκεί Γενάρη-Φλεβάρη. Έχασε 3 μάτς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητάει ένα συμβόλαιο ύψους 700.000 ευρώ. Και το νούμερο δεν είναι απλό για τον ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση. Κλαίει ο Χατσερίδης. Νομίζω χρήματα που κάλεσε το ΠΑΟΚ τα δίνει με άνεση όταν μιλάμε για έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται να δώσει στην Ρίο Άβε ούτε μισό ευρώ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Πάντως η λογική λέει ότι εάν ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Βιερίνη όταν με το καλό επιστρέψει θα υπολογίζεται για την επίθεση. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Αν υπολόγιζε ο Φερέρα το Βιερίνη για αριστερό μπακ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πήγαινε σε μια πιο χαμηλή λύση, από κάποιο χαμηλότερο ράφι, ίσα ίσα να βγει το πεντάμινο πόσο θα χρειαστεί ο Αντελίνο Βιερίνα μέχρι να επιστρέψει. Όταν στοχεύεις ένα παίκτη από τον Φάμπιο Κοεντράο, νομίζω αυτόματα μεταφράζεται αυτό στο ότι ο Φερέιρα θα υπολογίζει τον Βιερίνα για την επίθεση, κάτι που αποτελεί και η επιθυμία του αρχηγού. Που ναι, μεν έκανε τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά πέρσι πήρε τον ΠΑΟΚ από το χέρι μετά την αποχώρηση του Πρίγιοβιτς. Αλλά όπως λέει και ο ίδιος και δεν το έχει κρύψει ποτέ, δεν πετάει τη σκούφια του για να αγωνίζεται αριστερό μπακ, ούτε δεξί μπακ. Ο Βιερίνα θέλει να αγωνίζεται στην επίθεση. Και νομίζω εκεί θα τον δούμε όταν με το καλό επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Αυτά σε πρώτη φάση για τον Κοεντράο. Ένα ποδοσφαιριστή, ξαναλέω, που έχει παίξει 56 παιχνίδια με την Εθνική Πορτογαλίας και έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 100 μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την κανονική, όχι κάποια άλλη. Εντάξει. Τώρα, τελευταίο μάτς του Κοεντράου με την Εθνική ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου του 2017. Στην εκτός έδρας νίκη με την Ουγγαρία για τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έπαιξε για ένα ημίχρονο σχεδόν ο Κοεντράου σε εκείνο το μάτς. Δεν είναι δηλαδή ενεργό μέλος της Εθνικής Πορτογαλίας, αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει και τίποτα. Μιλάμε άλλωστε για μια εθνική που, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολλές λύσεις για όλες τις θέσεις και δεν είναι πιο εύκολο, εκτός κι αν είσαι ο Ρονάλντο ή ο Κουαρέσμα, να αγωνίζεις εκεί μέχρι 32, 33, 35. Τώρα, αν και ο στόχος του Κοντράου είναι να επιστρέψει στην εθνική, μπορεί και ο ίδιος να σταμάτησε, δεν το γνωρίζω, να μην κάνω τον έξυπνο. Οτιδήποτε προκύψει θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Δεν βρίσκω κάτι αρνητικό σε πρώτη φάση στην περίπτωση του Κοεντράου. Αυτά σε πρώτη φάση. Στο μεταξύ, εχθές ορίστηκε το δικαστήριο για την εγκληματική οργάνωση. Φοβερό πραγματικά, μετά από 5 χρόνια επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη παίρνει τα πάνω της και θα δικαστεί αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάλλιστα οι αναβολές στην αναβολή και ξανά αναβολή. Αλλά νομίζω ότι
τα σχόλια, όποιους διαβάσει κανείς, δεν τιμάνε την ελληνική δικαιοσύνη. Ελάχιστοι πλέον την έχουν εμπιστοσύνη με αυτά που διαβάζουν και με αυτά που βλέπουν. Τρομοκράτες να βγαίνουν με άδεια όποτε θέλουν. Άνθρωποι που ενεπλάξαν σε σκάνδαλα εκατοντάδων εκατομμυρίων, είτε να μην μπαίνουν φυλακή, είτε να βγαίνουν όποτε θέλουν. Γενικότερα, ξαναλέω, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. 27 Σεπτεμβρίου, πάντως, θα καθίσουν στο εδόλιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης και πολλοί ακόμη. Ο Γιώργος Σαρής, προεπόδος της ΕΠΟ, ο Θόδωρος Κουρίδης, πρώην νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ, ο Γιώργος Δούρος, πρώην αρχιδιαιτητής, οι πρώην διαιτητές Ιωαννίδης, Κάμπαξης, Αμπάκιολης, Δημητρόπουλος, Γιάχος και Σπάθας, ο Γιώργος Αρβανετίδης, πρώην πρόεδρος της Βέρεια, ο Σαπίντο, σαν προπονητής του Ατρόμητου, ενεπλάξη στο σκάνδαλο, ο Γιώργος Πανός, ο Γιάννης Κομπότης θα καθίσουν στο εδόλιο και θα δικαστούν για το κακούργημα της αλλίωσης αποτελέσματος αγώνων και το πλημέλημα της σύσταση συμμορίας, καθώς όλη αυτή την πορεία που η υπόθεση ήταν κρυμμένη σε κάποιο σιρτάρι. Ήδη η ελληνική δικαιοσύνη είχε πάρα πολλά θέματα να λύσει και δεν έδωσε προτεραιότητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την κοινωνία. Η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης έγινε σύσταση συμμορίας και από το κακούργημα πήγαμε στο πλημέλημα. Οι περισσότεροι πάντως αισθάνονται, θα δούμε αν έχουν δίκιο ή άδικο, ότι θα υπάρξει ένα μαζικό κύμα αθώσεων. Ας φτάσουμε στις 27 του Σεπτεμβρίου, αν ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί εγώ πολύ αμφιβάλλω, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ενδεχομένως να πάρει τώρα και με την αλλαγή κυβέρνησης και μια σειρά των Ουρ One, άλλη υπόθεση και αυτή. Και παιδιά, σιγά σιγά να βάλετε και στο πρόγραμμα τι γίνεται με τον Τζίλο. Ξέρουμε ποιοι τον χτύπησαν, εκτός αν προκύψει την πορεία ότι ο Τζίλος χτυπούσε μόνος του τα πόδια με σφυρί. Και αυτοί οι άνθρωποι, ο Δέλτα Μη και οι υπόλοιποι, έσπευσαν να το βοηθήσουν. Ζούμε σε μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Το καταλαβαίνετε όλοι. Αυτοί που βρίζανε την προηγούμενη κυβέρνηση για το Μακεδονικό, τώρα βγαίνουν μετά τις εκλογές και λένε ότι μια χαρά συμφωνία ήταν. Και η ζωή συνεχίζεται. Αυτή η μικρή παρένθεση. Με αφορμή την υπόθεση, είπαμε, για την εγκληματική οργάνωση ή συμμορία που θα εκδικαστεί, θα ξεκινήσει μάλλον να εκδικάζεται 27 Σεπτεμβρίου λογικά. Για τον Κοντράου το είπαμε, θα μας πει και ο Σταύρος τι αποκόμισε χθες από την παρουσίαση του Αμπέλ Φερέρα και από αυτά που είπε ο Μάριο Μπράγκο και θα μας πει και τι ακριβώς γίνεται με τις υπόλοιπες μεταγραφικές αναζητήσεις του ΠΑΟΚ και για τον Κοντράου, φαντάζομαι, έχει ρεπορτάζ, και για τον Μπράνταριτς τι ακριβώς γίνεται και τι περιμένει ο δικέφαλος στην περίπτωση του διεθνή Κροάτη Χαφ, ο οποίος και αυτός φαντάζει μια πάρα πολύ καλή λύση, σίγουρα από τις καλύτερες δυνατές που θα μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ αν καταλήξει στη λύση του Μπράνταριτς. Τώρα στο κομμάτι των διαρκείας γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Χθες ο αριθμός έκλεισε τα 14.015. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν ότι μέχρι την Παρασκευή θα φτάσουν τους 16.000 περίπου. 17 λέω εγώ. Και μετά, εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο, φτάνει περίπου 6.000-7.000 ακόμη διαθέσιμα για τον κόσμο, από Δευτέρα δηλαδή, από τις 22 του μήνα, όταν και ελευθερώνονται οι θέσεις που δεν θα έχουν ανανεωθεί. Και εκεί περιμένουν έναν μεγάλο χαμό. Και μάλιστα περιμένουν να γίνουν αέρα διαρκείας και σε μια-δυο μέρες. Να μην τραβήξει δηλαδή ιδιαίτερα. Χθες πέρασε από την Τούμπα κατά τις 6 και είχε αρκετό κόσμο. Δηλαδή και μόνο από την κίνηση εκτός στα Πέριξ, καταλαβαίνεις ότι πήγε αρκετός κόσμος. Κοίταξε, και νομίζω η ΠΑΕΠΑΟΚ πιστεύει ότι με βάση τους ρυθμούς διάθεσης των εισιτηρίων όλο αυτό το διάστημα, ότι σήμερα θα φύγουν άλλα 1.000. Και την Παρασκευή άλλα 1.000 και γι' αυτό λέει 16.000. Εγώ πιστεύω ότι την Παρασκευή δεν θα φύγουν μόνο 1.000, μπορεί να φύγουν και περισσότερα από 2.000. Θα δούμε την Παρασκευή το απόγευμα αν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά περιμένω ότι ο τελικός αριθμός των διαρκείας στην πρώτη περίοδο διάθεσής τους, που αφορά μόνο κατόχους διαρκείας, θα ξεπεράσει τις 17.000. Και θα μιλάμε για λιγότερα από 5.000 εισιτήρια για πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο που δεν θέλει να τραβήξει αυτά που τράβηξε φέτος. Τώρα, εάν έχουμε σήμερα ή αύριο και κάποια ανακοίνωση για ποδοσφαιριστή,
Μπορεί το νούμερο να φτάσει αγάπη 18.000 την Παρασκευή. Γιατί υπάρχει κόσμος, καλός ή κακός, δικαίωμα του καθενός είναι, να περιμένει μεταγραφές για να ανανεώσει το διαρκείας του. Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και το να παίρνει κάποιος διαρκείας χωρίς να περιμένει τις μεταγραφές. Ο καθένας πράττει όπως νομίζει. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει και μια, δύο, τρεις μεταγραφικές κινήσεις για να πάει στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να μπει στο διαδίκτυο να πάρει το διαρκείας του. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το σημαντικό είναι ότι η Τούμπα θα είναι κατάμεστη και τη φετινή χρονιά. Κάτι που το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, γιατί η φετινή σεζόν στην Ευρώπη, εντάξει, είναι παραδοσιακά δύσκολη και απαιτητική, αλλά και στην Ελλάδα το σύστημα θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί για να επαναφέρει τον Ολυμπιακό εκεί που τον είχε όλα αυτά τα χρόνια. Με προεδρικά διατάγματα από τον Αύγουστο μήνα, δηλαδή πρωταθλητή Ελλάδος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πλέον, αλλά σίγουρα όλο το σύστημα θα προσπαθήσει να βάλει εμπόδια στον δρόμο του δικεφάλου και γι' αυτό λέω θα είναι μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά που ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σε εγρήγορση κάθε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο Κόλκα. Μαζί μας στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός στο Alfredo's Garden μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, προαγορά προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Θα υπάρξουν και άλλα happenings όλο το καλοκαίρι και θα υπάρχει συνέχεια νομίζω στις πολύ επιτυχημένες παραστάσεις του Regency Casino και του Θεάτρου Βεργίνα που μας κράτησαν συντροφιά το χειμώνα. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Η μέρα Europa League σημερινή έχει πάρα πολλές επιλογές. Θέλει βέβαια προσοχή και καλό διάβασμα γιατί υπάρχουν ομάδες που δεν τις έχουμε ξανακούσει στη ζωή μας. Πάντα τα παιχνίδια, ειδικά όταν μιλάμε για revanche, είναι δύσκολα. Αλλά ξαναλέω, όταν υπάρχουν τόσες επιλογές και ειδικά στη στοίχημα που έχει εκατοντάδες επιλογές σε ένα παιχνίδι, με σωστό διάβασμα και αρκετή τύχη, μπορείτε να πάτε εύκολα ένα ταμείο και να ενισχύσετε το καλοκαιρινό σας εισόδημα, αγάπη, για να πάτε διακοπές. Και μαζί μας και ένα δωμό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για όλο τον κόσμο και για κάθε ανάγκη. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 1:09 πρώτα λεπτά. Καλά πάει το ρολόι μας. Καλά πάει. Και 7 έχω εγώ. Και 7. Εντάξει. Λίγα λεπτάκια μετά τη μία λοιπόν. Μετά τη μία. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Υπάρχουν ήδη θέματα στο ΠΑΟΚ 24 για τον Κοεντράο, όπου είναι στο κάδρο του δικεφάλου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ, όπως διάβασα τώρα στο διάλειμμα. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έχει ψηλά στη λίστα τον Πορτογάλο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Είναι σημαντικό για τον ίδιο τον Κοεντράο ότι θα έρθει σε μια ομάδα που ξέρει σίγουρα τον προπονητή και θα έχει και σημείο αναφοράς τον Αντελίνο Βιερίνη, με τον οποίο έχουν παίξει μαζί 11 παιχνίδια στην Εθνική Πορτογαλίας. Τώρα θα είμαστε σε αναμονή για αυτά που συμβαίνουν στην Ολλανδία. Πρώτη μέρα του ΠΑΟΚ σήμερα στο Χόρστ. Υπάρχουν φιλικά, ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας. Αλλά όσο σημαντικό είναι να εξελιχθεί η προετοιμασία όπως πρέπει να εξελιχθεί, χωρίς τραυματισμούς και χωρίς κανένα πρόβλημα, άλλο τόσο σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ στις ημέρες που απομένουν, που πλέον είναι περίπου 20, μέχρι την πρώτη μάχη για το Champions League, να έχει όσα περισσότερα εργαλεία γίνεται στα χέρια του ο Αμπέλ Φερέρα και να έχει το χρόνο να δουλέψει με αυτά. Τον Αρθένας κεντρικός χαφ 1 Αυγούστου ή 30 Ιουλίου δεν θα προλάβει ο Αμπέλ Φερέιρα να τον βάλει στο κλίμα και στο πνεύμα της ομάδας, εκτός και αν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως και ο Μπράνταριτς είναι επιλογή από το πάνω ράφι και ο Κοντράο
είναι επιλογή από το Πανοράφι στα 31 του χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τους αρέσει η ηλικία, αλλά ελληνικές ομάδες. Ο Λίνα πόσο χρονών ήταν εσύ? Ναι. Είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα. Σωστό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν είναι ο Κοεντράο ο εκλεκτός του Αμπέλ Φερέρα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Οπότε να ξεκαθαρίσουν τα δίδυμα εκεί, να υπάρχει ο Κοεντράο με τον Γιαννούλη, να υπάρχει ο Μάτος με τον Ροντρίγκο. Από στόπερο πάω και είναι καλυμμένος και από τερματοφύλακες το ίδιο. Και να κοιτάξει μετά μόνο πώς θα ενισχύσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής, καθώς και στα φτερά της επίθεσης είναι εντάξει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί μπορεί να υπάρξει και μια αποχώρηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και θα πρέπει να αποκτηθεί και ένας κεντρικός επιθετικός. Για μένα όχι στα δεδομένα και ανάλογη περίπτωση με αυτή που του Ακπομ και του Σβιντέρσκι. Θα πρέπει να είναι για μένα έμπειρος επιθετικός. Ξαναλέω από τη στιγμή που παίζει με δύο Φερέιρα ως επιτοπλίστων. Άρα αν βρεθεί ένας επιθετικός που θα κουμπώνει με τον Ακπομ, 28, 29, 30 χρονών, 31, δεν θα μου φανεί καθόλου άσχημο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να κλείσει ο ΠΑΟΚ τα μέτωπα που έχει. Τις περισσότερες φορές ο δικέφαλος έκανε τον κόσμο να πει ότι άξιζε η αναμονή, αλλά πολλές φορές χάθηκε και χρόνος που αν δεν χανόταν μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε άλλη τύχη στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το ελληνικό πρωτάθλημα που θα μας απασχολήσει μετά τα παιχνίδια του Champions League, του τρίτου προκριματικού γύρου. Ο ΠΑΟΚ είναι για μένα τουλάχιστον πρώτο φαβορί για να πάρει και πάλι το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πολύ πίσω, παρότι οι τελευταίες κινήσεις της είναι καλές, πρέπει να το πούμε και να το ομολογήσουμε. Δεν νομίζω όμως να αποτελέσει αντίπαλο του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα σε πρώτη φάση. Ο Παναθηναϊκός εντάξει επίσης το ίδιο. Έδειξε το τριφύλι καλά στοιχεία χθες με την Φέγινορντ, κέρδισε 0-3 μέσα στην Ολλανδία. Αλλά από αυτό, δηλαδή μια φιλική νίκη μέχρι να είναι η ομάδα υποψήφια για τίτλους, η απόσταση είναι τεράστια. Παρότι ο Γιώργος Δόνης δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τίτλους. Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλους στην παρούσα φάση. Η μάχη θα είναι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ είναι, ακόμα και τώρα που του λείπει ο Χαφ και ο αριστερός μπακ και ο επιθετικός, σε καλύτερη μοίρα από τον Ολυμπιακό. Και ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει στον ορίζοντα περίπτωση να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ για μένα θα ξεκινήσει από θέση ισχύως τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ξαναλέω, μέχρι τότε υπάρχει πολλής χρόνος. Έχουμε μαζί μας τον Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο, έλα. Καλησπέρα. Τι έγινε, Σέργιο? Καλά, εσύ? Τι έγινε, αγάπη? Όλα πάρα καλά. Πολύ καλά. Τι έχεις, έκανες τη δουλειά σου, εντάξει? Έκανες τη δουλειά σου? Όχι, δεν έκανα καμία δουλειά μου. Δεν έγινε ακόμα. Πρώτα απ' όλα αυτοί οι καραγκιόζοντες στην Apple που πουλάνε 1.200 ευρώ κινητά. Ναι. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Δεν δουλεύει το κινητό και λέει δεν είναι δικό μας. Και ποια είναι η ευθύνη να δουλεύει το κινητό ζών, δικιά μου? Τη Samsung. Ναι, προφανώς. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη, είπε. Πολύ καλό. Δεν είναι του κινητού, λέει, κατασκευή. Είναι το λογισμικό. Το δεν μου πεις το κάνει εγώ. Να μιλάμε για ευθύνη τώρα. Δεν βγάζει άκρη. Πραγματικά. Μήπως έχασες την πειθό σου, Σταύρο, στο πλαίσιο της αλλαγής που γίνεται σαν άνθρωπος? Ναι, εκεί μεταξύ μήπως έχεις χάσει... και σπιτιών και συγγενικών προσώπων. Ναι, χάθηκε λίγο. Μήπως θα πρέπει να επικαλείσαι τον παλιό Σταύρο που γνωρίσαμε για να λύνεις τα θέματά σου? Δηλαδή, μήπως ο νέος Σταύρος δεν μπορεί στις δουλειές να ανταπεξέλθει? Σκέψτε το λίγο. Τέλος πάντων, μιλάμε για καθυστερημένους τώρα. Λοιπόν. Ναι, πάμε. Έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά. Το πιο φρέσκο είναι αυτό του Κοεντράο. Είναι μία από τις προτάσεις που είχε πάω στα υπόψη του. Ναι. Είναι δηλαδή ένας παίκτης που είναι αριστερό μπακ, που έχει ποιότητα, που έχει παραστάσεις. Που είναι ελεύθερος. Σημαντικό γι' αυτό. Σημαντικό γι' αυτό. Και είναι σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Ναι. Έλεγα, Σταύρο, ότι εάν είναι σε καλή κατάσταση ο Κοεντράο, γιατί δεν έχω εικόνα από την περσίνη σεζόν στη Ρίο Άβε, δεν ξέρω αν έχεις εσύ.
Έπαιζε αριστερό μπακ, δεξί χαφ, με κάρι έχει παίξει. Ναι. Είναι κανονικά έπαιζε. Αν λοιπόν είναι σε καλή κατάσταση, εγώ δεν βλέπω κάτι το αρνητικό, εάν τελικά ο Κοντράρο είναι ο εκλεκτός του Φερέρα. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι αρνητικό εσύ. Όχι. Ούτε είναι 36-37, εντάξει δεν είναι και 25, αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για την Ευρώπη, ένας παίκτης σαν τον Κοντράρο στα 31, νομίζω είναι από τις καλύτερες δυνατές επιλογές που θα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, εάν όντως στοχεύσει εκεί με όλες τις δυνάμεις. Ναι. Στα πράγματα είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ πιέζεται χρονικά και θέλει να τελειώσει τις υποθέσεις. Εντάξει, λογικό είναι. Μία από αυτές τις θέσεις είναι το αριστερό μπακ. Ο Κουέντραο προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με 23 συμμετοχές, 5 assist στην Ρίο Αβε. Το ποσό που ζητάει δεν είναι απαγορευτικό, δηλαδή τα 700.000 που λέγαμε και πριν. Παραστάσει σε top επίπεδο. Ξέρει καλά και τον Αμπέλ Φερέρα και τον Βιερίνια, με τον οποίο ήταν και συμπαίκτες στην Εθνική. Και το παρακολουθούμε. Σταύρο, έλεγα το εξής, λίγο θέλω τα φώτα σου. Μια ενδεχόμενη απόκτηση του Κουέντραο μου λέει εμένα ότι ίσως ο Φερέρα δεν υπολογίζει το Βιερίνια για αριστερό μπακ. Έχει γίνει καμιά κουβέντα. Στέργιο. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις τώρα με ανεβασμένα. Όχι. Δεν έχουμε πάρει τον παίκτη ακόμα, ρε. Τι να κάτσουμε να δούμε. Ποιος υπολογίζει τι και τι. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Έλεγα ότι μήπως έχει γίνει κάποια κουβέντα στην Ολλανδία με τον Φερέρα. Καμία κουβέντα δεν έχει γίνει στην Ολλανδία. Αυτό. Όχι. Αυτό. Όχι. Ωραία. Καμία κουβέντα δεν έχει γίνει για αυτό. Θέμα Βιερίνια είναι στο μπακ. Τώρα αν βοηθάει η παρουσία του Κοεντράου να πάρει Βιερίνια πιο μπροστά, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα τη δούμε αν πάρουμε τον Κοεντράο, αν γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Ναι, εγώ ξαναλέω το ρώτησα. Να πάρουμε άλλον. Ναι. Πάρουμε κάλλιστα, ναι. Να πάρουμε κάποιον άλλον. Ναι. Αλλά λέμε τώρα, αν αρχίσουμε τα άλλα, άκρη δεν βγάζουμε. Ωραία. Είναι αλήθεια. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Κοεντράο, για την περίπτωσή του. Όχι, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Είναι μια περίπτωση που δεν είναι εύκολη. Δεν είναι ένας παίκτης που. Πώς το λένε. Του είπε σέλα και έρχεται. Βέβαια. Εντάξει. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι να πεις και τι να κάνεις. Πάμε λίγο στον Μπράνταριτς. Χρόνο και θέλει ουσιαστικά να δουλέψει γρήγορα για να τον φέρει αυτόν ή όπου τον άλλο και επιλέξει τον πάντων του Φερέιρα στις επιλογές. Mm-hmm. Τώρα για τον Μπράνταριτς είναι γεγονός ότι η Κάλιαρη ξεκίνησε στις πρώτες κατηγορίες εξωτερικά. Αλλά μάθαμε και στο πρωί για αυτό το ανεβάσιμο τώρα στο Πάουκος ότι έχουν πέσει κατά πολύ οι απαιτήσεις της. Είναι κοντά στα 4-5 εκατομμύρια όσο τον αγόρασε δηλαδή από την ΓΕΚΑ. Ο Μπράνταρης θέλει να πάει σε μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει την εισοδότη του Σιμίλου στους Άμπιους Μιέντες και κάνει προαδοτισμό. Η Κάλιαρη είναι μεταξύ φοράς και απασίας. Γεμάτη σεζόν πέσει. Στοιχεία πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η ταχύτητά του είναι μέτρια, αλλά επειδή έχει τακτική οξυντέρκεια δεν είναι εκτός φάσης. Mm-hmm. Έχει έξιμες τοποθετήσεις, είναι εκεί που πρέπει να είναι. Είναι aggressive. Δηλαδή στη ΡΙΕΚΑ έτσι όπως παίζανε αυτοί ήταν δίδυμο με το Μίσιτς, αυτός ήταν το aggressive, ο άλλος ήταν πιο γύρω όλοι. Ναι. Καλή χρονιά παίζει στην Κάλιαρη, κυρίως στο αθλητικό κομμάτι, πολύ καλή μεγάλη πάσα, καλές περιστροφές, δηλαδή να κάνει τη δουλειά που θέλει σίγουρα ο Φερέιρα και σίγουρα είναι ένα παιδί το οποίο σε επίπεδο ελληνικού αθλήματος δεν το συζητάμε, είναι καρά top, όχι απλά top. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι το θέμα, νομίζω ότι παίζεται ουσιαστικά το κατά πόσο θα μπορεί να άνευθει και αυτός. Κατά πόσο θα μπορεί, γιατί ήταν κοντά ο Πάοκ με την Κάλιαρη. Χθες, να δούμε πώς θα προχωρήσει σήμερα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν είναι στο πέντε, στο ερωτηματικό είναι με το κατά πόσο θα κολλήσει άμεσα. Για να μπορέσει ο Πάοκ να πάει στα παιχνίδια της Champions League. Ναι. Πάντως, τα δεδομένα είναι θετικά στο να υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές. Έλα, κάνει διακοπές. Η θεότητα. Ποιος, σε χάσαμε λίγο. Λέω, αυτό το πέρα δεν πήγε κανένα δημοτοφύλακα της πολιτικής ομάδας να είναι για σεμινάρια. Ναι, όντως, όντως. Τι, κουρεύτηκε και πήγε εδώ σκαπαζιά. Δεν κατάλαβα ποτέ. Ναι, πραγματικά. Άμεσος ψυχήνος στον οπαφύλακα είναι η αλήθεια. Μία αναλαμπή. Μία αναλαμπή, εντάξει.
Συμβαίνουν και αυτά. Μια κακιά στιγμή στη δουλειά, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι έχουμε. Μαύρησαν όλα μπροστά του. Στέρεσε από τον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να είναι στους κοινούς της κλήρωσης Δευτέρας. Βέβαια, αυτά να τα λέμε όλα, δεν ξέρουμε πώς θα μας έβγαινε. Ναι. Σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, μπορεί τώρα να μας κάτσει μια κλήρωση με την Κοπεχάγη, π.χ. που πάω από τις δανέζικες ομάδες, θα πάει καλά και να περάσει και να είναι ισχυρός. Θα το λέω του Champions League, που είναι και το πιο σημαντικό, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει τύχη. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, σίγουρα αυτό που βλέπεις πρώτο μπροστά σου είναι και αυτό που θέλεις να αποφύγεις, αλλά καμιά φορά ταμείο κάνεις στο τέλος. Δεν είναι ανάγκη να, από τώρα να μας φέρνει κανένας πανικός. Οι ομάδες πριν του Άγιαξ είναι όλες τα μέτρα μας. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σειρές που θα κρυφθούν στις λεπτομέρειες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πέσουμε με την Άγιαξ, εντάξει. Τα γνωστά ισοπαλία στο Άμστερνταμ, μετά εδώ θα ξυπνήσει ο Φαμπάστερ σε κάποιον. Ισοπαλία 1-1 κιόλας, εντάξει, ξεκάθαρα. 1-1, θα το παιχτεί το 1-1. Εντάξει, αυτό που λες είναι πολύ σωστό, ότι δεν ξέρουμε σε δεύτερη φάση αν θα είναι για το ΠΑΟ καλό ή όχι. Σε πρώτη φάση δεν είναι καλό, γιατί από την άλλη πλευρά θα είχε ο ΠΑΟ, αν ήταν στους ισχυρούς, θα είχε την Καραμπάχ, τη Μάριμπορ, τον Ερυθρό Αστέρα που εντάξει είναι υπολογίσιμος, τη Μακάμπι Τελαβίβ και τη Βαλέτα από τη Μάλτα. Δηλαδή, ξεκάθαρο πιο εύκολο γκρουπ γενικότερα. Ναι, φίλε, αλλά πέρσι με τη Μακάμπι. Ωραία. Ναι. Και σε αποκλεί ο Βλαντανίβιτς. Ναι. Πώς το διαχειρίζεις? Δύσκολα. Με φυγή προπονητή, αργοπορία στις μεταγραφές. Τι γίνεται? Ναι. Τέλος πάντων... Και ο Ερυθρός Αστέρας και η Μαλή. Σε αποκλεί ο Ερυθρός Αστέρας που είναι αδερφοποιημένος με τους άλλους. Ναι. Ζέπελιν. Κλάμα. Ναι. Εσύ σκέφτεσαι τη Βαλέτα τώρα. Ή την Καραμπάχ, ή την Μάριμπορ. Τέλος πάντων, εντάξει. Καραμπάχ ή την Καραμπάχ, γκολ δεν την έβαλε, σε δύο παιχνίδια. Ναι. Καραμπάχ. Θα ξεχνάς τέτοιο. Ο Μαλόνος για να πάρουν τα σάντουιτς. Τι μάχη ήταν εκείνη, ρε φίλε, τι μάχη ήταν εκείνη. Είναι η μάχη του... Πώς το λένε? Στα Καυγάμιλα. Στα Καυγάμιλα. Η νεύουσα τύπου της Καραμπάχ για το οποίο θα φάει το σάντουιτς. Πώς δεν φάγαμε και ξύλο, ρε φίλε. Γεια σου, τι πάνε καλά. Φοβερό. Πώς κατάφερε συνάδελφος να πάρει δύο, δεν κατάλαβα ποτέ, Σταύρο. Αν έχεις πρόγραμμα, όλα γίνονται. Έχεις πρόγραμμα, μια χαρά. Σταύρο, πέρα από τον Άγιαξ, για να το κλείσουμε και αυτό, ιδανικά θα ήθελες να αποφύγει ο ΠΑΟ κάποια εκ των Σέλτικ, Κοπεχάγη, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Μπάτε και από ΕΛ? Όχι. Εγώ προτιμώ την Κοπεχάγη γιατί είναι δανέζικη ομάδα, έχουν αφέρει τακτική λίγο πιο ελεύθερα. Σκληρά παιδιά, αλλά δεν θυμάμαι να έχω. Πώς το λένε. Αν ξέρουμε εκείνο την παροδία στην Εστεσούτ που η ομάδα ήταν ό,τι να είναι. Ναι. Με Μπρόντ, Βαλερέν και σκεφτά εκεί Σκανδιναβή, μια χαρά τα πάω. Θα δούμε για εκείνα τα ωραία νεκροταφεία ξανά. Ναι. Τι να σου κάνουμε τώρα, τι μας είπε, κοίτα τι ωραία, τι του είχα πει, δεν θυμάμαι. Χαίρεσαι να πεθαίνεις, Ντίνο. Ήταν από τις επικές στιγμές εκείνες. Του βγήκε πολύ από μέσα του Ντίνου. Τι ωραία νεκροταφεία. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε περισσότερα τη Δευτέρα. Επειδή φτάνω και το αεροδρόμιο, σας αφήνω για λίγο. Ναι. Ωραία. Α, νωρίς, ναι. Ναι. Θα ξαναμιλήσουμε ή τα αφήνουμε? Όχι, με αφήνετε. Εντάξει. Ωραία. Ναι, καλό ταξίδι, Σταύρο. Είμαι με 200 φιλμούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, Σταύρο. Τα λέμε με το Λαμβία πλέον. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σταύρος Κόλκας. Φανερά χαρακτισμένος. Γιατί δεν έγινε η δουλειά του. Καλά, δεν φταίει αυτό. Πάντως, όπως τα λέει ο Σταύρος, μάλλον έχει 200% δίκιο. Είναι, άμα το πει το Real, δεν είναι δική μας δουλειά. Δεν γίνεται να παίρνεις κινητό 1000 ευρώ και 1100 και 1200 και να μην σου παρέχουν όχι απλά υποστήριξη. Να μην σου παρέχουν τη μέγιστη υποστήριξη και να σου λύνουν το πρόβλημα σε ελάχιστα λεπτά. Ωραίο αυτό το δεν είναι δική μας δουλειά. Το χρησιμοποιώ και εγώ. Θα μου λες κάτι και σου λέω δεν είναι δική μου δουλειά. Καλό. Ναι, δοκίμαστο, αγάπη. Δυνατό, δυνατό. Δηλαδή, αν πράγματι κάτι είναι δική σου δουλειά, πες εσύ ότι δεν είναι δική μου δουλειά. Ναι, ρε. Δοκίμαστο. Καλό, καλό. Λοιπόν, είπαμε λίγο τα δεδομένα για τον Κοεντράο και τον Μπράνταριτς. Είναι δύο ονόματα που παίζουν δυνατά τις τελευταίες ώρες. Του Κοεντράου είναι και πιο φρέσκο. Και τα παρακολουθούμε και τα δύο. Για τον Κοεντράο, σιγά-σιγά βλέπω ότι υπάρχουν και διάφορες πληροφορίες και από την Πορτογαλία. Mm-hmm. Έχει φτάσει και εκεί το θέμα. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε να πούμε πολλά. Υπάρχει και για τον Τζέφερσον ένα ακόμη δημοσίευμα στην Πορτογαλία που λέει ότι ο παίκτης κοιτάει σιγά σιγά προς την Ισπανία.
και αυτό στα 31 θυμίζω, και αυτό αριστερό back. Από ό,τι βλέπω, ο Κουεντράο έχει ίδιο εκπρόσωπο με τον Βαρέλα. Ναι. Ένας τέλος πάντων στο εκπρόσωπο του Βαρέλα. Ωραία. Είναι και αυτός του Κουεντράο, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αν μπορεί να σημαίνει αυτό, τέλος πάντων. Θα παίξει το ρόλο του. Για τον ΠΑΟΚ. Καλό θα είναι, νομίζω. Οπότε είναι δύο ανοιχτά ζητήματα που τα παρακολουθούμε. Η ομάδα σιγά σιγά φτάνει στο Ντίσελντορφ. Με Βιερίνια μαζί. Ναι, κανονικά ο αρχηγός είναι μαζί. Σε ολόκληρο το δεύτερο στάδιο θα είναι ο Βιερίνια μαζί. Σημαντικό για την ομάδα. Και για τον Αμπελ Φερέιρα. Σημαντικό για τον Φερέιρα, παρότι ακόμα δεν είναι σε θέση. Έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο ο αρχηγός για να μπει σε ρυθμό προπονήσεων και να αρχίσει σιγά σιγά να υπολογίζεται το Φερέιρα. Αλλά όταν μαζί με την ομάδα είναι ο αρχηγός και ένας αρχηγός που απολαμβάνει την καθολική αποδοχή, γιατί σε πολλές ομάδες υπάρχουν αρχηγοί που δεν εμπνέουν όλους τους παίκτες. Ο Βιερίνη νομίζω είναι αρχηγός καθολικής αποδοχής και είναι σημαντικό για την ομάδα και για τους νέους ποδοσφαιριστές που ήρθαν τώρα, αλλά και για τους νεότερους παίκτες να υπάρχει ο Βιερίνια ανάμεσά τους. Είναι πράγματα σημαντικά για την ισορροπία μιας ομάδας, παρότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο αν βλέπει κανείς μόνο τους αγώνες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ή μια ομάδα μπάσκετ. Η καθημερινότητα μιας ομάδας αφορά και τα αποδυτήρια και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν παίκτες σε αυτά, όπως είναι ο Αντελίνο Βιερίνια, που συνδυάζει και την εμπειρία και την ικανότητα στο χορτάρι και μπορεί να εμπνεύσει σεβασμό σε όλους τους ποδοσφαιριστές, καινούριους και νέους. Τα είπαμε για το Champions League. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να αποφύγει ο ΠΑΟΚ και τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Θα δούμε την Δευτέρα, ό,τι και να πούμε εμείς. Αλλά σίγουρα καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να αποφύγει τον Άγιαξ. Όσο και αν το καλοκαίρι ο Έαντας δεν είναι στην κατάσταση που είναι παραδοσιακά την Άνοιξη. Επειδή έχασε τον Ντεγιόνγκ ή έχασε και τον Ντελίχτ, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από την Γιουβέντους. Δεν είναι μια ομάδα στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Παρότι ο ΠΑΟΚ είναι καμιά φορά τόσο αλλοπρόσαλος που μπορεί να αποκλείσει τον Άγιαξ όταν κανείς δεν το περιμένει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά και για το για τα μεταγραφικά, αυτά και για το Champions League. Πάμε σιγά σιγά και στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ό,τι άλλο έχει μείνει. Τα ΝΑΚ είναι μαζί μας, όπου υπάρχουν πολλές επιλογές σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε πολύ καλές τιμές. Είναι περίοδος εκτόσεων, οπότε είναι ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας από τα ΝΑΚ. Και φυσικά υπάρχουν και τα καταστήματα stock με πολύ μεγάλες προσφορές και εκεί. Τσιμισκή μέρος στο τέλος στο νέο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής, Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Θα φροντίσει ο Φτύκας να φύγετε ευχαριστημένοι, να δώσετε τα λιγότερα δυνατά χρήματα και να πάρετε προϊόντα υψηλής ποιότητας από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ξαναλέω, Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, θα βρείτε τον Φτύκα ή στο τηλέφωνο 2310-905-503. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να μπούμε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Εδώ μας επιστρέψαμε, όχι παρά 20, παρά 25 σήμερα, για την τελική ευθεία του ΠΑΟΚ 24, ημέρα Πέμπτη. Και στο Repress υπάρχει μια πρώτη ανάλυση του Φάμπιο Κουεντράο. Ναι. Στο repress.gr, με πολλά περισσότερα στοιχεία προφανώς. Ή μπαίνετε απευθείας στο repress.gr, μπείτε στο ΠΑΟΚ 24. Θα μπει σε λίγο και στο και θα σας κατευθύνουμε, ναι. Στο μεταξύ, χθες είχαμε μια κουβέντα με τον Σταύρο για τους πίνακες των διαιτητών. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Βέβαια, οι ανακοίνωσεις των ονομάτων προκάλεσαν ενθουσιασμό στις τάξεις της ΑΕΚ, όπου συνάδελφος έγραψε: ο κορυφαίος Έλλην διαιτητής, ο Κομίνης δηλαδή, συνεχίζει, ενώ αποκαταστάθηκε και μια ιστορική αδικία με την επιστροφή του Βάτσιου στους πίνακες. Αισιόδοξα μηνύματα για μια καλύτερη διαιτησία την επόμενη σεζόν. Έτσι είναι, Κώστα μου. Όταν σου δίνει ο Βάτσιος πέναλτι έξω στην περιοχή στο άλμα του Λιβάγια, είναι λογικό να τον αναπολύς. Κορυφαίος διαιτητής ο Κομίνης. Βέβαια. Ναι. Okay. Υπάρχει μια ελπίδα, Κώστα μου, να μην τερματίσει
η αγαπημένη σου ομάδα 23 βαθμούς έπεσε τον ΠΑΟΚ να δραματίζει 15. Είναι όντως αισιόδοξο μήνυμα. Ο κορυφαίος Έλληνα διαιτητής ο Κομίνης, ο ψεύτης αυτός. Που όλη η Ελλάδα είδε 500 φορές ότι πρώτα κατοχύρωσε το κόλ του Βαρέλα και μετά το ακύρωσε και ο ίδιος δήλωσε εγγράφος και μια και δύο φορές ότι πρώτα ακύρωσε τον κόλ και μετά το κατοχύρωσε. Μιλάμε για ψεύτη που τέτοιο νομίζω όμοιό του στην Ελλάδα δεν έχει ξαναβγεί. Δηλαδή όλοι τα στρογγυλεύουν σε αυτά που λένε και σε αυτά που γράφουν. Ο Κομίνης το τερμάτισε και επέμεινε κιόλας. Πρώτα το ακύρωσε και μετά το κατοχύρωσε. Ενώ έκανε το αντίθετο. Ο Γιώργος Κομίνης που δεν πήγε μια φορά στα δικαστήρια να καταθέσει, βάζοντας μπροστά τη γυναίκα του, την οικογένειά του ή άλλες δουλειές που είχε, δεν ξέρω τι έκανε και πέρυσι πήρε τους περισσότερους ορισμούς. Καλή επιτυχία λοιπόν και στο Γιώργο Κομίνη. Λέτε να το δούμε στον δρόμο του ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Θα ήταν πάνω στο χαρά και τον ΠΑΟΚ να υποδεχτεί και πάλι αυτό το κόσμημα της διαιτησίας, τον Γιώργο Κομίνη. Αυτά και για τους πίνακες διαιτητών, απλώς. Θα έχει άραγε και φέτος τους περισσότερους ορισμούς. Όχι νομίζω. Όχι λες. Όχι. Άντε να δούμε. Κοίταξε, μπορεί να πάρει περισσότερα ντέρμπι, δηλαδή να πάρει 3 ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ναι. Μια χαρά θα είναι. Γιατί εντάξει, μιλάμε όντως για τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή. Στο να, όχι απλά να λιώνει αποτελέσματα, να κρίνει πρωταθλήματα και να μην έχει το σθένος να πει την αλήθεια, ρε παιδί μου, εντάξει. Ουσιαστικά αυτό ήταν που εξόργησε τον κόσμο. Γιατί θα μπορούσε να πει ο Κομίνης, έκανα λάθος. Έτσι έκρινα. Αρχικά κατοχύρωσα τον κόλ, αλλά μετά με την πίεση που δέχτηκα και την συνομιλία που είχα με τον Ποντίκη, έκρινα ότι τον κόλ δεν έπρεπε να μετρήσει. Θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έγινε. Ο Κομίνης όμως είπε ότι πρώτα το ακύρωσε και μετά το κατοχύρωσε. Εντάξει, είναι πράγματα που τα έχει γράψει ιστορία και θα ακολουθούν την ΑΕΚ για μια ζωή ολόκληρη. Και καλά κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και σε κάθε ευκαιρία, μα σε κάθε ευκαιρία επιθυμίζει στην ΑΕΚ πώς πήρε το προπαίσινο πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ. Με τη σύμπραξη φυσικά του Ολυμπιακού, γιατί όλα που ξεκίνησαν, προκειμένου να αποφύγει τα 3, 4, 5 γκολ, γιατί έτσι ήταν το momentum εκείνη την εποχή. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Επιστράτευσε ο Ολυμπιακός ακόμα έναν ψεύτη που παραμένει άνεργος, τον Όσκαρ Γκαρθία. Και εύχομαι να παραμείνει άνεργος για όλη τη ζωή, γιατί πραγματικά είναι γεγονότα που στο εξωτερικό καταλαβαίνουν πολύ καλά το τι γίνεται και δεν είναι τυχαίο που είναι άνεργος ο Όσκαρ Γκαρθία. Έκανε το ψόφιο γιατί τον χτύπησε ένα ρολό στην κουκούλα, τα γνωστά να μην τα επαναλαμβάνω γιατί ανεβαίνει και η πίεσή μου, και μετά έρθει η ΑΕΚ για να ολοκληρώσει τη μεγάλη κλοπή. Δεν πειράζει, ο ΠΑΟΚ έδωσε πέρσι όχι απλά απαντήσεις, αλλά ξεφτέλησε όλους όσους βρέθηκαν απέναντί του. Δεν έχασε ντέρμπι, πήρε το πρωτάθλημα αίτητος. Δυστυχώς για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό δεν υπήρχαν ούτε Σπάθες, ούτε Δημητρόπουλοι, ούτε Παπάδες, ούτε Μίτσκι. Κανένας από αυτούς τους διαιτητές που τα προηγούμενα χρόνια όχι απλά βάζαν το χεράκι τους, κάναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, ώστε ο Ολυμπιακός όταν έδειχνε να κολλάει σε κάποιο μάτς, να ξεκολλάει με κάποιο πέναλτι, με κάποια αποβολή αντιπάλου, με ανύπαρτο offside στους αντιπάλους. Η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γνωστή. Λοιπόν, η ομάδα βρίσκεται στο Ντίζελτοφ. Φτάσαμε, ωραία. Ανέβηκαν ήδη και οι πρώτες φωτογραφίες στα social media της ΠΑΕ από την άφηξη στο αεροδρόμιο. Υπήρχε λίγος κόσμος από ό,τι βλέπω για κάποια αυτόγραφα και φωτογραφίες όπως κάθε φορά. Από εδώ και πέρα, ο δικός το host η αποστολή για να ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία. Άμεσα, το απόγευμα η πρώτη προπόνηση της ομάδας, κατευθείαν λογικό, δηλαδή χωρίς ανάσα. Λογικό. Αύριο ξανά και Σάββατο το πρώτο φιλικό στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Πάντως το ταξίδι ήταν ok, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Είπαμε μαζί με την ομάδα και ο Βιερίνια. Και όλα πήγανε καλά για τον ΠΑΟΚ. Ο Σταύρος θα ταξιδέψει λίγη ώρα και από το απόγευμα ουσιαστικά θα είναι στο Χόρστ και θα μας μεταφέρει ό,τι συμβεί και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, όπως συνέβη και στο πρώτο. Για τα φιλικά, επειδή πάλι έχουμε κάποια μηνύματα για το κομμάτι των μεταδόσεων, ακόμη δεν έχει κλείσει κάτι, οπότε με τα τωρινά δεδομένα
πάμε με το μοντέλο PAOK TV και μεταδόσεις κανονικά όπως είχε γίνει στο πρώτο στάδιο. Τώρα αν αλλάξει μέχρι το Σάββατο κάτι ή στην πορεία της προετοιμασίας θα το μεταφέρουμε, αλλά προς το παρόν ξέρουμε ότι λογικά μέσα από το PAOK TV θα μεταδοθούν και τα υπόλοιπα 4 φιλικά του PAOK. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Θα είναι έκπληξη αν αλλάξει κάτι. Μιας που ανέφερε στην Anderlecht, τερμάτισε πέρσι έκτη στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση στην κανονική διάρκεια και υπήρχε αυτό ο έξτρα γύρος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που τα έχουμε και στην Ελλάδα από φέτος. Championship Round το ονομάζουν οι Βέλγοι, όπου η Anderlecht ξεκίνησε από την τέταρτη θέση και κατέληξε στην έκτη. Νομίζω ότι έχει δώσει η Anderlecht αρκετά φιλικά. Έχει δώσει 4 φιλικά η Anderlecht. Έχει κερδίσει μια ομάδα που πραγματικά δεν ξέρω, με 5 αρχικά, το θα σας πω. Κέρδισε τη Racing White Daring Molenbeek με 1-0. Έχασε από την Ολεξάνδρεια με 2-1, ομάδα από την Ουκρανία, η συγκεκριμένη. Κέρδισε μια άλλη ομάδα που το όνομά της δεν το λέω καν γιατί πραγματικά είναι δύσκολο. Μικρότερης κατηγορίας του Βελγίου, κάτι σαν τις παλιές μπειραρίες που παίζαν οι ελληνικές ομάδες, στο πρώτο φιλικό 6-0. Και στο τελευταίο φιλικό που σίγουρα είναι ικανό για να βγάλει κανείς συμπεράσματα, η Άντρελε κέρδισε την Μπενφίκα με 2-1. Σίγουρα δυνατό φιλικό, το οποίο φιλικό έγινε στο Νταλούς της Λισαβόνας, κανονικό φιλικό δηλαδή και όχι μέσα σε κάποιο δάσος, κέρδισε με 2-1 η Άντρελεχτ. Άρα είναι ένα φιλικό που εκ των πραγμάτων θα προσφέρει τη δυνατότητα στο Φερέιρα να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και θεωρώ ότι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ όπως τον είδαμε με την Κλούζ, δηλαδή με όχι δύο ενδεκάδες και με μια αρχική ενδεκάδα που θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα και εμείς και κυρίως ο Φερέιρα, καθώς οι μέρες είναι μετρημένες μέχρι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Champions League 6-7 Αυγούστου. Μετά την απογευματινή προπόνηση θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αν έχει δείξει κάποια πράγματα για την ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει αύριο ο Αμπέλ Φερέιρα. Αυτά και για την ομάδα που είναι πλέον στην Γερμανία, σε κανένα μία μισή ώρα θα είναι στο ξενοδοχείο που ήταν και πέρσι στο Χόρστ, μια μικρή Ολλανδική κομμόπολη. Και από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ενδιαφέρον είναι στο μεταγραφικό κομμάτι, πώς θα κλείσει ο ΠΑΟΚ και γρήγορα αλλά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τρύπες που έχει στο ρόστερ για να μπορέσει να έχει περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσει και τον σκόπελο του τρίτου προγραμματικού γύρου και να ξεπεράσει και τον σκόπελο των play-off και επιτέλους η σεζόν 19-20 να είναι η πρώτη που θα δούμε τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Θα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη αυτής της ομάδας. Μαζί φυσικά με την προσπάθεια για διατήρηση των κεκτημένων στην Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελο, και μαζί με την προσπάθεια που γίνεται για να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι διαδικασίες για το νέο γήπεδο. Δεν είχαμε εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα, αλλά θα έχουμε σύντομα. Το όλο θέμα είναι ακόμα ουσιαστικά στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Να λύσει ο ΠΑΟΚ ό,τι χρειάζεται με σχέδια, με ειδικά χωρικά, με άδειες για να φτάσουμε στο προοδικό διάταγμα για να ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του νέου γηπέδου που σίγουρα είναι σημαντικότερο και από το Champions League, νομίζω, για την ιστορία οποιασδήποτε ομάδας να έχει ένα γήπεδο υπερσύγχρονο. Μπορεί να αλλάξει και το ρου της ιστορίας προς το καλύτερο. Εν ολίγης αυτά, από το ποδόσφαιρο δεν νομίζω, αγαπή, να αφήσαμε κάτι που να μην το έχουμε καλύψει. Κοιτάξτε, δεν έχει κάτι. Είπαμε και τι υπόθηκε ουσιαστικά
κυριότερα σημεία της χθεσινής παρουσίασης. Όλοι τον ακούσατε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Είπαμε για τον Κοντράο, είπαμε για τον Μπράνταριτς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η ομάδα, είπαμε, βρίσκεται στον δρόμο για το Χόρστ πλέον, όπου και θα μείνει μέχρι και τις 28 του μήνα. Στην ομάδα μπάσκετ δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Στα γύρω-γύρω, αύριο είναι η προθεσμία για να δηλώσει ο Ολυμπιακός συμμετοχή στην Α2, να μας κάνει δηλαδή την τιμή. Και αν δεν δηλώσει, μπορεί ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την άλλη Παρασκευή. Δεν θα είναι καθόλου απίθανο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πάνω και από την ΕΟΚ, από την Ομοσπονδία Μπάσκετ. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, ή ζει σε άλλη χώρα, ή δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, ή μπορεί να είναι υπάλληλος του ΣΕΟΚ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι αυτοί που ορίζουν το ρυθμό που χορεύει η ΕΟΚ, η οποία, ενώ ήταν προθεσμία την περασμένη Δευτέρα για υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στην Α2, το πήγε Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Θα δηλώσει ο Ολυμπιακός, δεν θα δηλώσει, ψάχνει κάποιο αφημί κι αυτός. Όπως αγόρασε το Λαύριο το αφημί της Κίμης και θα συνεχίσει στην Α1. Αυτή η ιστορία πάντως με τα αφημί, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να τελειώσει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, υπάρχουν τρόποι. Γιατί νομίζω έχει παραγίνει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μιλάμε για μία ξεφτύλα. Να αλλάζουν ομάδες αφημί όταν υποβιβάζονται στις εθνικές κατηγορίες, όπως έγινε με την ΑΕΚ που γράφτηκαν στο χιόνι εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια, και όπως έγιναν και με άλλες ομάδες οι οποίες έπεσαν, αλλάξαν αφημί, καθάρισαν από τα χρέη, δημιούργησαν άλλα, πήραν κι άλλο αφημί, ξανακαθάρισαν, ξαναέκαναν χρέη, τώρα θέλουν να πάρουν άλλο αφημί, και αυτή η μόδα πάει και στο μπάσκετ. Θα μου πεις όταν το κάνουν τα κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων τα κόμματα που τα προηγούμενα χρόνια είναι εξουσία όπως το ΠΑΣΟΚ και γράφονται στο χιόνι χρήματα από μεγάλα δάνεια, γιατί να μην το κάνει και μια ομάδα μπάσκετ ή μια ομάδα ποδοσφαίρου. Ή όταν ζητάει ο αντιπρόεδρος κόμματος ο Άδωνος Γεωργιάδης να σβηστούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα 280 εκατομμύρια. Μια χαρά, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτή η αηδία με τα αφημί, τουλάχιστον στον χώρο του αθλητισμού, να πάψει να εφίσταται. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μην μπορεί μια ομάδα είτε αυτοβούλως να αλλάζει αφημί, είτε όταν πέφτει η κατηγορία να αλλάζει αφημί για να επανέλθει σε αυτή. Δεν θυμάμαι κάποιο περιστατικό σε κάποια άλλη χώρα. Να σας πω την αλήθεια. Καλά, όλη αυτή η ιστορία με τα αφημί δεν υπάρχει νομίζω πουθενά. Υπάρχει δηλαδή, κάθε χρόνο δεν θυμάμαι κάποια ομάδα στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Σκωτία να πέσαν λόγω χρεών, να πήρε αφημί και να επέστρεψε. Εδώ ρε γίνεται κουβέντα πριν ξεκινήσει. Δηλαδή σε υποθετικό επίπεδο ξεκινάει κουβέντα με το που έχει κάποιο πρόβλημα ότι ναι, θα μπει στο κάδρο το αφημί. Δηλαδή το έχουμε και στο μυαλό μας, δεν είναι κάτι δύσκολο. Εντάξει, δεν γίνει η πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για ένα κράτος κολοχανίου ουσιαστικά, αγάπη, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το να πέφτουν ομάδες και να λέγουν να αγοράζουν αφημί, άλλες να μην παίρνουν μέρος. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αλλά επειδή βολεύει αυτό κάποιος, μπορεί να το κάνει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Θα δούμε. Να βρει κάποιο αφημί και να αγωνιστεί στην Α1. Ή να υπάρξει, όπως έχω ξαναπεί, προεδρικό διάταγμα από τη νέα κυβέρνηση ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει καλά στην Α1. Και στο πήγες 10 βήματα παρακάτω. Προεδρικό διάταγμα. Αγάπη, δεν τα λέω εγώ. Όταν ρωτάτε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τι λέτε για το θέμα του Ολυμπιακού, και αντί να είναι η απάντηση, δεν έχει να κάνει κάτι η πολιτική με τον αθλητισμό. Και η απάντηση είναι ότι όταν βγούμε κυβέρνηση, όπως βγήκε η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα θέμα που θα το δούμε. Εντάξει, το είπα. Δεν αυτός. Τα λέω εγώ. Το είπα αυτός. Okay. Τώρα από εκεί πέρα αυτό απάντηση... μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει τόσο απροκάλυπτα. Εδώ θα είμαστε και να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Να βγει προεδρικό διάταγμα. Προεδρικό διάταγμα. Να πήρε παιδί μου να συναντηθεί η ΕΟΚ με την κυβέρνηση και να πούνε πρωτάθλημα φέτος 16 ομάδων στην Α1 ή 18 ομάδων. Και ο Ολυμπιακός παραμένει στην Α1. Μετά όμως πρέπει να γίνει κολοτούμπα και τον Ολυμπιακό. Νομίζω αλλιώς περιμέναμε το έργο στον Ολυμπιακό, αλλιώς τους έρχεται, γιατί
Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό είναι παντοδύναμος ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν, ο Παναθηναϊκός τόσο δυνατός, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ήδη στην Α1. Αλλά νομίζω ότι αλλιώς υπολόγιζαν το έργο οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και αλλιώς τους έρχεται. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Πάντως, αν ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, το Περιστέρι, θα ήταν ήδη αυτές οι ομάδες στην Α3, όχι στην Α2. Αλλά επειδή πρόκειται για τον πολύ αγαπημένο μας Ολυμπιακό, γίνονται ζυμώσεις για να βρεθεί τρόπος να παραμείνει στην Α1. Και ξαναλέω, αυτό που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα και πέρασε στα ψηλά, δηλαδή χωρίς κάποιον προφανή λόγο, ο πρόεδρος της ΕΟΚ να αναβάλει, να μάλλον να αλλάζει την προθεσμία για υποβολή συμμετοχή στην Α2, λέει πολλά για μένα. Μία ολόκληρη ομοσπονδία να φέρεται και να άγεται από τον Ολυμπιακό, μέχρι να μας κάνει τιμή ο Ολυμπιακός να παίξει στην Α2. Την οποία επέλεξε ο ίδιος, εντάξει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τον Ολυμπιακό τον έριξαν. Επέλεξε ο ίδιος να αγωνιστεί στην Α2. Μπράβο τους, μαγιά τους. Όπως έλεγε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να παίξουν στην Α2. Αυτά και με τον μπάσκετ. Γενικότερα ήρεμη η σημερινή μέρα και η χθεσινή και για τις υπόλοιπες ομάδες του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ούτε με τους κουβανούς. Υπάρχει απλά μια εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη με τους κουβανούς που λέγαμε χθες. Τον Άλμπο, τον Κάλβο και τον Σαντοβάλ. Αλλά όπως γράφει και στο ΠΑΟΚ 24, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει δέσει και τον 23χρονο επίσης ακραίο από την Κούβα. Αγάπη ονόματι Αλταλμπέρνο Λαζάρο Τρονκόσο Τόρες. Καλά, πες τον Τόρες και άστον το άλλο. Δεν σου αρέσει το άλλο. Δεν το λες ρε. Ανταλμπέρντο Λαζάρο Τρονκόσο Τόρες. Τόρες. Αυτό κράτα. 23χρονος ακραίος με ύψος 1,99. Ούτε καν 2 μέτρα. Okay. Τώρες. Αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Σερβίας με τη φανέλα της Νις. Και ήταν πρώτος σκόρερ, καλύτερος σερβερ και γενικά από τους παίκτες που έδωσαν τα μέγιστα στην Νις για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να επιστρέψει. Καλή επιτυχία στο Ραφαήλ, αλλά θα χρειαστεί να πει το όνομά του. Ο Τώρες είναι αυτός, ρε. Ποιος είναι. Το κρατάμε αυτό. Τι να κρατήσουμε. Και σου λέει έρχεται αυτός. Ανταλμπέρντο. Και σου λέει έρχεται αυτός και δεν θέλει να τον λες τώρα. Θέλει να λες, ξέρω εγώ, ένα πράγμα. Άσε μας, ρε αγόρι μου, θα σου λέμε τώρα. Ανταλμπέρντο. Μου αγκουτούτη, έκαναμε ένα χρόνο να το μάθουμε. Κοίταξε, και τελείωσε. Το Ανταλμπέρντο κόβεται. Όχι, ρε, δεν πα πουθενά με αυτό το όνομα. Το Λαζάρο. Όχι, όχι, δεν πα. Δεν είναι εμπορικό. Τι δεν Λαζάρο λες και είναι, όχι. Άλλο. Τρονκόσο, όχι. Πω τραγικό είναι αυτό. Πω χάλια. Όχι. Τίποτα, Τώρες. Ναι, αυτό κρατάμε. Λαζάρο Τώρες. Τα άλλα σβήνονται. Τι Λαζάρο Τώρες λες και είναι αυτό. Δεν θέλω να πω κιόλας τέλος πάντων. Όχι. Το Τώρες κρατάμε και μέχρι εκεί. Ωραία. Αυτά λοιπόν και με την ομάδα Βόλεϊ. Να δούμε τι θα γίνει με τους 4 συνολικά κουβανούς. Να μείνουν όλοι στον ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω. Μάλλον θα πάει ο ΠΑΟΚ να δανείσει κάποιον από αυτούς για να τους έχει έτοιμους για τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω πόσο σκέφτονται στο ΤΑΠ, αλλά προφανώς ξέρουν καλύτερα. Υπάρχει πλάνο. Δεν θα είναι άσχημο, για παράδειγμα, οι 2 από τους 4 να δανειστούν σε κάποια άλλη ομάδα. Και αν τυχόν αποδείξουν ότι είναι σε υψηλό επίπεδο, τη νέα χρονιά να είναι ενεργά μέλη του ΠΑΟΚ. Αλλά ξαναλέω, για να μείνουν και οι 4 μαζί στο ρόστερ, μου φαίνεται πολύ δύσκολο έως απίθανο. Δύσκολο. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Είπαμε, η ομάδα είναι στο δρόμο πλέον για το Χόρστ. Θα θυμίσω άλλη μια την αποστολή που την είπαμε και χθες βέβαια. Αλλά να έχουμε μια εικόνα: ο Πασχαλάκης, ο Μελίσσας, ο Ζήφκοβιτς, ο Μιχάη, ο Χατζησέγιας, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Ίγκασον, ο Μιχαηλίδης, ο Μάτος, ο Ροντρίγκο, ο Γιαννούλης, ο Μίσιτς, ο Κάτσε, ο Καντουρί, ο Τσιγκάρας, ο Μπίσης Βαροβέρμπλουμ, ο Μαουρίσιο, ο Ντόουγκλας, ο Ενρίκε, ο Στόχο Λάμπρου, ο Βιερίνια, ο Ζαμπά, ο Πέλκας, ο Λιμιός, ο Ακπόμος, Φιντέρσκι και ο Γαϊτανίδης. Είναι όλοι μέσα κανονικά. Είπαμε ότι κόπηκαν ουσιαστικά παίκτες που περιμέναμε: ο Μαρκόφσκι, ο Δελγιανίδης, ο Σιμεών Παπαδόπουλος. Παιδιά που έτσι κι αλλιώς από το πρώτο στάδιο κιόλας είχαν επιστρέψει. Και ο Δελγιανίδης, ο οποίος έχει κλείνει τέλος πάντων στον Όφι και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Από εκεί πέρα είναι όλοι κανονικά μέσα στην αποστολή για να κρυθούν ξανά, για να είναι τέλος πάντων μαζί με τον γκρουπ. Και βλέποντας και κάνοντας, ο Αμπέλ Φερέιρα χθες είπε ότι οι τρεις μικροί θα παραμείνουν και σιγά σιγά, το τόνισε κιόλας, θα μπουν και θα πάρουν τις δικές τους ευκαιρίες.
αλλά τους ξεχώρισε, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και θα δούμε τι θα αλλάξει μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί είναι αλήθεια ότι περιμένουμε και αφίξεις που μπορεί να σημαίνουν μετά και αποχωρήσεις. Πάντως, όσοι δεν έχετε δει το πέναλτι με το οποίο ουσιαστικά η Μπάτε σφράγισε την πρόκρισή της κόντρα στην πολωνική Πιάστ, να το δείτε, πραγματικά είναι πέναλτι μνημείο. Ένας θεματοφύλακας, τι να πω, ότι έπαθε blackout. Αλλά βλέπεις το πώς γκρέμιζε τον παίκτη της Μπάτε και σκέφτησε πολλά. Βγαίνει ο παίκτης της Μπάτε στην αντεπίθεση, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι σε πλάγια θέση, δηλαδή από εκεί που είναι δύσκολα να μπορεί να απειλήσει άμεσα. Και βγαίνει με τον φύλακας και αφού τον χάνει, τον ρίχνει μια καρπαζιά πίσω, στο σβέρκο, και τον ρίχνει κάτω. Και στο πέναλτι μετά δεν πέφτει καν σε γωνία, μένει όρθιος. Ο τερματοφύλακας της Πιάστ με τα δύο χέρια τον χτυπάει στο σβέρκο, δηλαδή, παιδιά. Και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε το δικαίωμα να είναι στους ισχυρούς της τρίτης προκριματικής φάσης του Champions League. Όσοι δεν το έχετε δει, πραγματικά πρέπει να το δείτε. Υπάρχει το θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για να έχετε μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, σιγά σιγά θα παραδώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Παναγιωτήδη που είναι ήδη εδώ. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα ΝΑΚ με πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Τσιμισκή μέρα στο τέλος είναι το νέο κατάστημα. Πλατεία Αγία Σοφία στο πιο γνωστό ίσως από όλα. Mediterranean Cosmos, Ελευθέρωση Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας είναι και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηνής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας από τον Φτίκα, ο οποίος βρίσκεται Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας είναι και σήμερα η Αναδομό, η οποία έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας αποτελεί την νούμερο 1 επιλογή σας για να ανακαινίσετε μέρος ή ολόκληρο το σπίτι σας ή την εξοικονομική σας κατοικία ή την επαγγελματική σας στέγη. Στο Φίνικα πλέον η Αναδομό, όπως πάτε στο αεροδρόμιο στα αριστερά, δίπλα στα McDonald's, όπως έρχεστε από το αεροδρόμιο, είναι στα δεξιά. Εύκολη πρόσβαση, εύκολη στάθμευση, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα μιλήσετε με τους ανθρώπους στην Αναδομό και θα εκπονήσετε μαζί το καλύτερο πλάνο για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας ή την επαγγελματική σας στέγη, ανάλογα και με το βαλάντιο που μπορείτε να διαθέσετε. Περάστε μια βόλτα στο αναδομό.gr για να δείτε με λεπτομέρειες όλα τα πακέτα και τις προσφορές της Αναδομό. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν. Έχει σήμερα πολλούς αγώνες στο Europa League, με εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Regency Casino με τον Ηλία Βερτό να είναι στις 22 Αυγούστου στην πόλη μας, μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου, ένα ακόμα event του Θεάτρου Βεργίνα. Στο Alfredo's Garden θα εμφανιστούν ο Ηλίας Βερτός και η Κατερίνα Λιόλιου, δίπλα ακριβώς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Προαγοράστε τα εισιτήριά σας από 12 ευρώ στα ταμεία του καζίνο, στα καταστήματα public, στο ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Δίνουμε τις κιτάλες στο Γιώργο Παναγιωτίδη που θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 3. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4 να έχετε ένα καλό μεσημέρι.